Την Τετάρτη, στο Συνεδριακό Κέντρο στη Ζόγκα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Αγιορείτη Ιερομόναχο κ. Φιλόθεο, ενώ τη Δευτέρα θα τελεστεί πανηγυρική ιερά αγρυπνία. Στο Ιερό Ναό του Αγίου Ιγνατίου Ζόγκα Ελληνικού Άργους, την προσεχή Δευτέρα, θα γίνει μία πανήγυρης προς τιμήν των Αγιοριτών Πατέρων. Εορτάζει ο νεόδημητος Ιερός Ναός των Αγιοριτών Πατέρων που ανοικοδομήθη και γενιάστη πρόσφατα και θα γίνει μεγάλη ιερά αγρυπνία η οποία θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα τελειώσει περίπου την 2 μετά μεσονύχτιο. Επίσης θα χωροστατήσει, έχει κληθεί και θα χωροστατήσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, ο ιερομόναχος πατήρ Πρόδρομος μετά τη συνοδείας του και επίσης θα συλλειτουργήσει και ο ιερομόναχος πατήρ Ιγνάτιος Γρηγοριάτης, ο οποίος έχει αφηχθεί στο ιερό προσκύνημα. Επίσης, εμείς ως προσκύνημα, όπως κάθε φορά, με τη συνεργασία του ΚΤΕΛ, θα βάλουμε λεωφορείο, αλλά την προσεχή Τετάρτη θα επακολουθήσει μια ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιερού Προσκυνήματος, στην οποία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος πατήρ Φιλόθεος Γρηγοριάτης με θέμα «Η Αγία Ορθόδοξη Πίστη και Κληρονομιά μας στη σύγχρονη πραγματικότητα». Είναι ενδιαφέρουσα ομιλία και επίκαιρη, θεωρώ. Γίνεται στα πλαίσια του εορταστικού αυτού τριημέρου που διοργανώθηκε από το Ιερό Προσκύνημα προς τιμή των Αγιοριτών Πατέρων και παρακαλούμε τους χριστιανούς και λοιπούς αδελφούς να προσέλθουν να παρακολουθήσουν την ομιλία αυτή η οποία θα λάβει χώρα. Επίσης το ΚΤΕΛ θα διαθέσει όπως κάθε φορά λεωφορείο 5,5 ώρα από το ΚΤΕΛ Ναυπλίου θα διέλθει μέσω Νέα Σκίου και Άργους για να παραλάβει προσκυνητάς οι οποίοι θα θελήσουν να παραβρεθούν στην ομιλία.